δίνουμε συμβουλές στους φίλους μας, στους τηλεθεατές. Mm-hmm. Μιλάμε για εσάς, αγαπητοί κύριοι. Πώς θα ντυθείτε ωραία και σωστά σύμφωνα με το σωματότυπό σας, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε, ο Σεραφείμ. Ναι. Ο Σεραφείμ είναι ένα αγόρι ξανθό και λίγο πιο μικρογαμωμένο σε σχέση με τον Γιάννη και τον Παναγιώτη. Μάλιστα. Τι κάνει λοιπόν για να μπορεί να έρθει στο ίδιο ύψος με τα υπόλοιπα παιδιά, αν θέλει να φαίνεται πιο ψηλός και πιο sleek? Φοράει ρούχα τα οποία είναι στο νούμερό του. Ποτέ ένας άντρας ο οποίος δεν είναι, που είναι κάτω από ένα 80, δεν πρέπει ποτέ να φοράει ρούχα τα οποία δεν είναι ακριβώς στο νούμερό του, αν όχι και λίγο πιο στενά. Πρέπει πάντα στα παντελόνια να υπάρχουν κάποιες γραμμές και κάποιες ραφές οι οποίες ψηλώνουν και αδυνατίζουν το πόδι, άρα το επιμηκύνουν. Mm-hmm. Και ποτέ από πάνω δεν φοράμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ φωτεινά με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Γιατί έτσι, όταν έχεις πολλή λεπτομέρεια στον ώμο ή στο χέρι, ξαφνικά όλη η σιλουέτα κάθεται. Okay. Ο Γιάννης, που είναι ο πιο ψηλός της παρέας, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι μπορεί να φορέσει σχεδόν τα πάντα, αλλά τι πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Όλοι οι άντρες δεν έχουν το τέλειο σώμα, και αυτό είναι και το ευχάριστο, γιατί μπορείς να ντύσεις διαφορετικούς τύπους αντρών. Αλλά εάν πάρουμε σακάκι που φέτος ειδικά φοριέται και σαν μπουφάν, mm-hmm. κοιτάμε πάντα να έχει αυτό το συγκεκριμένο μανίκι που λέγεται ρεγκλάν. Είναι μια τεχνική η οποία πάντα σε όλους τους άντρες δείχνει τους ώμους μεγαλύτερους, τα χέρια μακρύτερα, και κάνει τη σιλουέτα να φαίνεται πιο αρμονική. Επειδή ακριβώς είναι πιο ψηλός από τα υπόλοιπα παιδιά, η σκούρα αντίθεση του μανικιού με το ανοιχτό σώμα στο σακάκι. Το ρεγκλάν είναι αυτό που κάνει σαν δειχτή. Ακριβώς, εδώ το πέρα. Θα σου δείξω. Ναι. Το ένα είναι σταμποτό δέρμα, μάλιστα, αλλά αυτό είναι το κλασικό κόψιμο που έχουν τα αθλητικά t-shirts που φοράνε στο αμερικανικό football. Okay. Ναι, ναι, ναι. Εμείς το δανειστήκαμε και το σχεδιάσαμε πάνω σε σακάκι, το οποίο επίσης μπορεί να συνδυαστεί με ανοιχτόχρωμα ρούχα, γιατί στα σκούρα ρούχα θα φαινόταν πολύ πιο μικροκαμωμένος. Okay. Ο Παναγιώτης, έρχομαι και εδώ, ξέρεις. Ο Παναγιώτης, εμένα γιατί μου φαίνεται πιο ψηλός από τον Ψήλωσε Γιάννη. Τώρα, άστο. Μου ήρθε σήμερα και έχει ψηλώσει. Παναγιώτη, πώς το έκανες αυτό? Δεν αποκαλύπτω το μυστικό μου. Δεν αποκαλύπτω το μυστικό του Παναγιώτης. Έκανε μονόζυγο όλη τη νύχτα για να έρθει πιο ψηλός. Ναι, μου ήρθε πιο ψηλός. Είχα υπολογίσει το Γιάννη. Σε παρακαλώ αυτό που ο Γιάννης είναι ο πιο ψηλός και ο Παναγιώτης φαίνεται ψηλότερος. Ναι, για πάμε, λοιπόν. Πάμε στον Παναγιώτη λοιπόν. Λοιπόν, ο Παναγιώτης είναι ο κλασικός ψηλός αδύνατος άντρας. Ναι. Εντάξει, φυσικά όλα του πηγαίνουν. Δεν του πηγαίνουν όμως τα πάρα πολύ φαρδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Το πολύ φαρδί ρούχο δεν πηγαίνει σε όλους τους άντρες. Και είναι πολύ σημαντικό να φοράμε ρούχα τα οποία ουσιαστικά τονίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το σώμα μας. Ο Παναγιώτης φοράει ένα πάρα πολύ skinny παντελόνι, γιατί από τις τρεις ομάδες ο Παναγιώτης μπορεί να φορέσει skinny παντελόνι. Αν το φόραγε ο Σεραφείμ ή το φόραγε ο Γιάννης, θα φαινόταν λίγο περίεργο. Από πάνω φοράει ένα μπουφάν το οποίο είναι πιο κοντό σε σχέση με το μπλουζάκι του, mm-hmm. και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει λίγο να ισοβαθμίσει το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ αδύνατος. Okay, οπότε το σώμα χωρίζεται σε τρεις επιφάνειες. Και αυτό τον δείχνει να φαίνεται λίγο και πιο σωστό. Έχουμε δώσει όγκο εδώ από ό,τι διάβασα. Και έχουμε δώσει όγκο εδώ πέρα με την κουκούλα για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί κάποια παιδιά να έχουν λίγο πιο αδύνατα πόδια από το συνηθισμένο ή πολλές φορές όταν πηγαίνουν γυμναστήριο, δυστυχώς, και ο Σεραφείμ το ξέρει γιατί είναι η δουλειά του, κάνουν πολύ μεγάλες πλάτες, πολύ μεγάλο πάνω μέρος και το κάτω μέρος το αφήνουν πολύ στενό. Που σημαίνει ότι δεν γυμνάζουν τα πόδια, αλλά τα πόδια είναι πολύ αδύνατα σε σχέση με το πάνω μέρος του κορμιού. Οπότε τι κάνουμε, φοράμε ρούχα τα οποία η ραφή είναι πιο μέσα στον ώμο, δηλαδή mm-hmm. δεν είναι η μανικοκόλληση εδώ. Στη συγκεκριμένη βέβαια φοράει και ένα μπουφάν στο οποίο μπορεί να βγάλει το μανίκι. Άρα, και να μείνει αμάνικο. Και να μείνει αμάνικο, οκ. Okay. Και κοιτάμε πάντα να έχει κουκούλα. Η κουκούλα γενικά κάνει όλα τα πρόσωπα να φαίνονται πιο λαμπερά. Αν δεν είναι και σε ανοιχτό χρώμα, αμέσως φαίνεσαι πιο υγιής. Είναι σαν να έχεις έναν μόνιμο ανακλαστήρα. Τα χρώματα που προτιμάς από ό,τι βλέπω είναι όλα ουδέτερα ή σκούρα. Ναι, στους άντρες γενικά δεν μου αρέσουν τα πολύ έντονα χρώματα. Δεν μου αρέσει το κίτρινο πολύ, το έντονο πράσινο, το μπλε σάξ δεν μου αρέσουν. Προτιμώ να είναι πιο γήινα τα χρώματα, με κάποιες αναλαμπές, ίσως ένα πουκάμισο που μπορεί να είναι ροζ ή φούξια. Γενικά μου αρέσουν πολύ οι γήινοι τόνοι. Θεωρώ ότι είτε είσαι ξανθός, είμαι λαχρινός, είμαι λαμψός, οι γήινοι τόνοι σε δείχνουν πιο αριστοκρατικό και τονίζουν πάρα πολύ την προσωπικότητα. Πλάς ότι θεωρώ ότι τα ρούχα δεν πρέπει ποτέ να επισκιάζουν την προσωπικότητα αυτού που τα φοράει. Αν το ρούχο είναι πολύ κραυγαλαίο, ξαφνικά αυτός που τα φοράει φαίνεται λίγο κενός. Αυτό δεν το θέλουμε. Τη συλλογή Κονκισταντόρ πού μπορεί να τη βρει κάποιος, Τάσο μου? Τη συλλογή Κονκισταντόρ μπορείτε να τη βρείτε σε καταστήματα στο Κολωνάκι, στην Κηφισιά και στη Θεσσαλονίκη, και μπορείτε να επισκεφτείτε και το site που είναι conquistadortas.blogspot.com ή να μου στείλετε ένα mail στο info@conquistador.gr. Και από το Φεβρουάριο έχουμε και γυναικεία σειρά. Από το Φεβρουάριο περίμενο. Έχουμε γυναικεία, Οντέσα, φτιαγμένα, κομμένα, στα μέτρα. Έτοιμα. Ναι. Τα Οντέσα θα είναι τελείως διαφορετικό κόνσεπτ, δεν θα είναι τόσο φουτουριστικά. Θα μας τα δείξεις, βέβαια. Θα σας τα δείξω και θα είναι ρούχα τα οποία θα μπορείτε να φοράτε από το απόγευμα μέχρι το βράδυ, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι από ροκ μέχρι πάρα πολύ έλεγαν. Σε ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Σεραφείμ, Γιάννη, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας.